Γεια σας, ένα βίντεο review από το Επιτραπέζουμε. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι της Κάισα, Οδύσσια, επιστροφή στην Ιθάκη. Το παιχνίδι μπορείτε να το βρείτε στα καταστήματα της Κάισα και στο Public. Πάμε να το δούμε. Στο παιχνίδι λοιπόν έχει τελειώσει ο Τροϊκός πόλεμος και ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του προσπαθούν να γυρίσουν στην Ιθάκη. Αλλά φυσικά στο δρόμο τους θα συναντήσουν τον Ποσειδώνα, ο οποίος θέλει να τους εκδικηθεί για την δίκρυση του γιού του, του Κύκλωβα Πολύθυμου. Ο ένας παίκτης παίζει λοιπόν τον Ποσειδώνα που προσπαθεί να εμποδίσει τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του να φτάσουν στην Ιθάκη και οι άλλοι παίκτες, από έναν έως τέσσερις, παίζουν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του, που εδώ πέρα στο παιχνίδι αναπαριστάται με τέσσερα πλοία: το λευκό, το κίτρινο, το κόκκινο και το πράσινο. Πάμε να δούμε τι περιέχεται στο παιχνίδι. Υπάρχουν κάποια ταμπλό που αν δείξουμε εδώ πέρα σε αυτό το ταμπλό, κάτω αριστερά έχει το γράμμα Α, Β από την πλήσω πλευρά και αυτά εδώ Γ και Δ. Μπορούμε να διαλέξουμε με ποιο ταμπλό θέλουμε να παίξουμε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε διαλέξει το ταμπλό Α, που είναι δύο ακριβώς ίδια. Αυτό και αυτό εδώ πέρα. Ο παίκτης που θα παίξει τον Ποσειδώνα επιλέγει σε ποιο ταμπλό οι παίκτες θέλουν να παίξουν. Το παίρνει μπροστά του, βάζει τα πλοία στις θέσεις που δείχνει. Δεν ξέρω αν φαίνεται σε αυτό το ταμπλό καλά, αλλά θα το δούμε εδώ. Έχει το άσπρο πλοίο, το κίτρινο, το κόκκινο και το πράσινο, όπου ξεκινάνε τα πλοία. Οι παίκτες που παίζουν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους τους παίρνουν το ένα ταμπλό και τοποθετούν τα πλοία πάνω σε αυτές τις θέσεις. Και ο παίκτης που παίζει τον Ποσειδώνα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα ταμπλό, σημαντικό, πρέπει να κοιτάει ο βοράς των παιχτών προς τα δω και του Ποσειδώνα προς το κουτί στη μέση δηλαδή, έτσι, δεν είναι αντικατοπτρισμός, γι' αυτό τα βλέπετε ξεχωριστά. Λοιπόν, οι παίκτες παίρνουν, ο Οδυσσέας και οι συντρόφοι του, την πηξίδα που ο βοράς κοιτάει προς αυτή τη μεριά και ο Ποσειδώνας πάλι μια πηξίδα που κοιτάει προς την αντίθετη πλευρά. Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοι του παίρνουν αυτά εδώ πέρα τα πλακίδια, τα οποία είναι πλακίδια υπενθύμησης, θα πούμε τι κάνουν, τα χρησιμοποιούν για να βρίσκουν την πορεία τους πάνω στο χάρτη. Και ο παίκτης που παίζει τον Ποσειδώνα παίρνει κάποια πλακίδια καταιγίδας, που είναι δύο για το κάθε χρώμα πλοίου, κόκκινο, λευκό, πράσινο και κίτρινο, και τρία πολύ μεγάλης καταιγίδας που αφορούν όλα τα πλοία. Το παιχνίδι παίζεται σε 11 γύρους, όσες είναι και οι καταιγίδες δηλαδή. Ξεκινώντας το παιχνίδι, πρώτα παίζει ο Ποσειδώνας. Και μετά παίζουν με όποια σειρά θέλουν οι παίκτες που ελέγχουν τον Οδυσσέα και τους σύντροφούς τους. Ας πούμε, το παιχνίδι λέει ότι να μοιράσετε τα πλοία δίκαια στους παίκτες. Δηλαδή, αν παίζουν δύο παίκτες, ο ένας παίκτης θα παίξει τον Ποσειδώνα και ο άλλος παίκτης θα παίξει και τα τέσσερα πλοία. Πάντα παίζουν και τα τέσσερα πλοία. Αν παίζουν τρεις παίκτες, ο ένας τον Ποσειδώνα και άλλοι δύο παίκτες παίρνουν από δύο κ.ο.κ. Έτσι. Άρα το παιχνίδι υποστηρίζει λοιπόν μέχρι πέντε παίκτες. Ξεκινώντας λοιπόν το παιχνίδι, ο Ποσειδώνας επιλέγει μία από τις καταιγίδες που έχει στη διάθεσή του, που είναι αυτές εδώ πέρα, και την παίζει. Τη δείχνει στους αντιπάλους του, θα παίξει μία καταιγίδα που αφορά το κίτρινο πλοίο και είπαμε και το ξαναλέμε ότι εδώ πέρα υπάρχει αυτό εδώ και δεν βλέπουν οι παίκτες τι κάνει ο Ποσειδώνας. Και λέω τώρα που είναι σημαντικό, μόνο ο Ποσειδώνας γνωρίζει στη διάρκεια του παιχνιδιού την πραγματική θέση των πλοίων πάνω στο ταμπλό. Εντάξει. Παίζει μια καταιγίδα και μετακινεί το κίτρινο πλοίο, αφού έπαιξε κίτρινη καταιγίδα, σε μια γειτονική θέση όποια θέλει. Ας πούμε ότι το μετακινεί εδώ. Οι παίκτες, οι αντίπαλοι γνωρίζουν ποιο πλοίο μετακινήθηκε, αλλά όχι πού. Γι' αυτό λέμε ότι στην πορεία του παιχνιδιού, μόνο ο Ποσειδώνας γνωρίζει την πραγματική θέση των πλοίων. Αφού γίνει αυτό, οι παίκτες με όποια σειρά θέλουν μπορούν να μετακινήσουν τα πλοία του. Ας πούμε ότι ξεκινάει πρώτος ο κίτρινος παίκτης. Θα μετακινήσει το πλοίο του και θα πει: το πλοίο μου μετακινήθηκε βορειοανατολικά. Γιατί ο Ποσειδώνας δεν το βλέπει. Οπότε στο δικό του ταμπλό ο Ποσειδώνας και συμβουλευόμενος στην πηξίδα του θα κινήσει το πλοίο βορειοανατολικά. Άμα παρατηρήσουμε, έχουν αλλάξει σχεδόν τελείως οι θέσεις, η εικονική του πλοίου και η πραγματική. Γιατί εδώ πέρα φαίνεται η πραγματική θέση του πλοίου. Αφού γίνει αυτό, τότε ο Ποσειδώνας, που ξέρει ποια είναι η πραγματική θέση του πλοίου, πρέπει να δώσει
στον παίκτη δύο πληροφορίες. Μία πληροφορία που αντιστοιχεί στη θέση στην οποία πραγματικά βρίσκεται το πλοίο, ακριβώς εδώ, και μία πληροφορία για τις 8 περιμετρικά θέσεις που βρίσκεται το πλοίο. Πάμε να δούμε λίγο τα εικονίδια πάνω στο ταμπλό. Θα δείχνω σε αυτό το ταμπλό γιατί είναι πιο εύκολο. Είναι δασόδες νησί, βραχώδες νησί, βαθιά νερά, Ιθάκη και οι ακρανίες θέσεις γύρω-γύρω από το ταμπλό είναι η ακτογραμμή. Ωραία. Ναι. Ωραία. Αν δείξουμε λοιπόν εδώ πέρα, θα πρέπει ο Ποσειδώνας να πει το κίτρινο πλοίο στη θέση που βρίσκεται, εδώ στην πραγματική δεν υπάρχει τίποτα, αν βρισκόταν εδώ θα πρέπει να πει βρίσκεται σε βαθιά νερά. Βρίσκεται εδώ, δεν λέει κάτι. Και πρέπει να πει γύρω από το πλοίο, αν βρισκόταν εδώ πέρα, για παράδειγμα, θα πρέπει να πει βρίσκεται σε βραχώδες νησί. Συγκεκριμένα, να πει σε τι νησί βρίσκεται. Και θα πρέπει να πει περιμετρικά από το πλοίο, ας πούμε ότι ήταν εδώ, τι βλέπει. Δεν θα πει όμως ακριβώς τι βλέπει, γιατί υποτίθεται το πλοίο βρίσκεται μακριά. Θα πει γύρω από το πλοίο σου, στις 8 θέσεις, βλέπεις δύο νησιά. Ένα, δύο. Οπότε ο παίκτης που ελέγχει το κίτρινο πλοίο, χρησιμοποιώντας την πονηριά του και προσπαθώντας και από προηγούμενους νηδήρους να δει τι έχει γίνει, προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η πραγματική θέση του πλοίου του στον ταμπλό του Ποσειδώνα και αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά εδώ πέρα τα μικρά πλακίδια ώστε να πει ότι νομίζω ότι είμαι εδώ. Αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να νομίζω ότι είμαι εδώ. Αυτές είναι οι δύο πιθανές θέσεις. Παράδειγμα, όταν πιστεύει ότι είναι σίγουρος που βρίσκεται το πλοίο του, μπορεί να το βάλει. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον Ποσειδώνα και δεν τον ενοχλεί. Ο Ποσειδώνας αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να αποπροσανατολίσει τους παίχτες από την πραγματική τους θέση. Αυτός είναι ο στόχος του. Ώστε να μην καταφέρουν να φτάσουν στην Ιθάκη. Οπότε ο παίκτης που ελέγχει το κίτρινο πλοίο στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά όπως θέλει, ώστε να βρει την πραγματική θέση του πλοίου του ή να μπορεί να θυμάται να σημειώνει που μπορεί να βρίσκεται. Το παιχνίδι λέει μέσα ότι μπορείτε να θέλετε να το κάνετε πιο δύσκολο και να μην επιτρέψετε τη χρησιμοποίηση αυτών εδώ πέρα των πλακιδίων. Οπότε αφού τελειώσει η κίνηση και η έρευνα του παίκτη που ελέγχει το κίτρινο πλοίο, στη σειρά παίζει ο λευκός ή ο πράσινος ή ο κόκκινος και αφού παίξουν όλοι οι παίκτες που ελέγχουν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους τους, τελειώνει ο πρώτος γύρος. Οπότε έχουμε πει ότι όταν ο Ποσειδώνας παίζει ένα πλακίδιο με χρώμα καταιγίδας κινείται το αντίστοιχο πλοίο. Αν θα παίξει κίτρινο πλακίδιο, μάλλον δεν κινείται, κινεί πάνω στο δικό του ταμπλό το αντίστοιχο πλοίο. Έχει πέσει το πλοίο σε καταιγίδα κτλ. Υπάρχουν όμως και τρία πλακίδια τα οποία είναι μαύρα, που δεν αντιστοιχούν σε χρώμα. Όταν ο Ποσειδώνας παίξει ένα τέτοιο πλακίδιο, κινεί όλα τα πλοία μια γειτονική θέση. Οπότε αυτή θεωρείται η μεγάλη καταιγίδα. Έτσι. Και μπορεί να κινήσει όλα τα πλοία. Έχει τρεις τέτοιες. Επίσης, αν θέλετε να κάνετε το παιχνίδι, το έχετε παίξει πολλές φορές και θέλετε να το κάνετε λίγο πιο δύσκολο για τους θαλασσοπόρους, μπορείτε να συμφωνήσετε ο Ποσειδώνας να παίζει καταιγίδες, αλλά να μην ξέρουν οι θαλασσοπόροι ποιο πλοίο έχει κινηθεί. Μπορεί, ας πούμε, να παίξει την κίτρινη καταιγίδα, να τη βάλει κλειστή μπροστά του και οι θαλασσοπόροι να μην γνωρίζουν ποια καταιγίδα έπαιξε, οπότε να μην ξέρουν ποιο πλοίο άλλαξε θέση και να πρέπει να το βρούνε στη σειρά τους. Ωραία. Έτσι λοιπόν θα παίξουμε 11 γύρους. Το παιχνίδι τελειώνει μετά το τέλος του 11ου γύρου. Αν δύο ή λιγότερα πλοία έχουν καταφέρει να φτάσουν στην Ιθάκη, τότε κερδίζει ο Ποσειδώνας. Αν τρία ή τέσσερα πλοία έχουν καταφέρει να φτάσουν στην Ιθάκη, τότε κερδίζουν ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του. Βέβαια στο παιχνίδι λέει μέσα ότι όταν παίζουν παραπάνω από δύο παίκτες, κάθε παίκτης που καταφέρει να φτάσει στην Ιθάκη, ακόμα και αν έχει κερδίσει ο Ποσειδώνας, θεωρείται νικητής. Αυτό είναι το βασικό παιχνίδι. Πάμε να δούμε κάποιες παραλλαγές του που πρέπει να συμφωνηθούν από την αρχή. Αν δείξουμε εδώ πέρα, υπάρχουν κάποια έξτρα πλακίδια τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε είτε πιο δύσκολο το παιχνίδι, είτε πιο εύκολο, είτε για τον Ποσειδώνα, είτε για τους θαλασσοπόρους. Ας δούμε τους φάρους. Τους φάρους μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν χρησιμοποιώντας το παιχνίδι και βοηθάνε τους θαλασσοπόρους ώστε στην πορεία τους στο να βρουν την Ιθάκη. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες για αυτά τα πλακίδια, είναι πολύ εύκολο να τα χρησιμοποιήσουμε, θα μιλήσουμε επιγραμματικά. Αυτοί τοποθετούνται στην αρχή του παιχνιδιού πάνω στο ταμπλό του Ποσειδώνα και όταν κάποιος παίκτης από τους θαλασσοπόρους πλησιάζει ένα φάρο, ο Ποσειδώνας υποχρεώνεται να το πει. Οπότε είναι ένα σημείο αναφοράς ακόμα επιπλέον πάνω στο ταμπλό για να μπορούν λίγο πιο εύκολα οι θαλασσοπόροι να βρουν το δρόμο τους.
Υπάρχουν ομίχλες που πάλι ξεκινώντας το παιχνίδι ο Ποσειδώνας αποφασίζει σε ποιες θέσεις θα τις τοποθετήσει. Μπορεί να τοποθετηθούν και πάνω σε νησιά. Και όταν ένας θαλασσοπόρος φτάσει σε μια θέση γειτονική, ας πούμε εδώ, με την ομίχλη, τότε δεν βλέπει, παράδειγμα, αν η ομίχλη τοποθετηθεί πάνω σε αυτό εδώ πέρα το νησί, βέβαια δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί στο αρχικό νησί, ας πούμε εδώ, τότε δεν το βλέπει ο θαλασσοπόρος. Απλό, γιατί έχει ομίχλη και δεν μπορεί να το δει. Όμως ο Ποσειδώνης υποχρεώται να πει στον παίχτη ότι βλέπει ομίχλη. Και το τελευταίο που είναι οι δίνες, που είναι κάτι αντίστοιχο με τις καταιγίδες, είναι κάτι σαν στατικές καταιγίδες. Τοποθετούνται εξ αρχής από τον Ποσειδώνα πάνω στο ταμπλό, χωρίς οι παίχτες να γνωρίζουν πού. Και όταν ένα πλοίο πέσει πάνω σε μια δίνη, αφού γίνει η φάση που λέει ο Ποσειδώνας πού βρίσκεσαι και τι υπάρχει περιμετρικά, τότε πρέπει να πει στον παίχτη: έχεις πέσει πάνω σε δίνη, και χωρίς ο παίχτης να γνωρίζει πού, μετακινεί το πλοίο του σε ποια θέση γειτονική θέλει. Και τα δύο τελευταία πλακίδια είναι η σκύλα και η χάριδη, που παίζονται σαν πλακίδια καταιγίδας και το μόνο που κάνουν είναι να καθυστερήσουν ένα παίχτη και να μην τον αφήσουν να κινηθεί στη σειρά του. Αυτό βέβαια ευνοεί τους παίκτες, τους θαλασσοπόρους δηλαδή, γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει όταν παιχτούν όλα τα πλακίδια, οπότε από 11 γύρους θα γίνουν 13. Αυτό είναι το παιχνίδι, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι και νομίζω ότι ακόμα και μικρά παιδιά με κάποιες παραλλαγές που το κάνουν λίγο πιο απλό μπορούν να το παίξουν και να μπουν λίγο σε παιχνίδια τα οποία έχουν να κάνουν με το να χρησιμοποιήσω το μυαλό μου ώστε και να χρησιμοποιήσω τις ελλιπείς πληροφορίες που έχω πάρει ώστε να μπορέσω να καταλάβω σε συγκεκριμένη περίπτωση σε ποια θέση βρίσκεται το πλοίο μου. Είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, το έχουμε παίξει με παιδιά και το έχουν διασκεδάσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε. Να παίξουμε.